Θετική εξέλιξη φαίνεται πως θα έχει τελικά η υπόθεση της Μαρμαροδομής μετά από παρέμβαση της βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ Χαράς Κεφαλίδου. Η περίπτωση όμως της Μαρμαροδομής, επειδή αφορά μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που είναι σκληρά εργαζόμενοι, γιατί η Μαρμαροδομή ήταν εταιρεία μαρμάρου. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι εργάτες στα λατομεία. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και της εργασίας τους και πόσο δύσκολες ήταν και οι συνθήκες του να βρεθούν ξαφνικά με μια εταιρεία που δούλευε κανονικά να είναι μια εταιρεία πτωχευμένη. Οι συγκεκριμένοι 60-70 περίπου εργαζόμενοι βρέθηκαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από εκεί που ήταν με δουλειές και μπορούσαν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Και εκεί αποφάσισαν ότι θα αναλάβουν την ευθύνη να τη λειτουργήσουν την εταιρεία μόνοι τους. Και ξεκίνησαν τη μεγάλη περιπέτεια, γιατί από εκεί και μετά η εταιρεία ένα διάστημα μπόρεσε, ορθοπόδησε, δούλεψε, αλλά την πτώχευση δεν τη γλίτωσε. Με την πτώχευση λοιπόν κλείνει η εταιρεία και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν φόρο, γιατί είχαν στα χέρια τους ονομαστικές μετοχές. Δεν ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο η Μαρμαροδομή, πρέπει να πω. Οπότε ξεκινάει παράλληλα και ένας δικαστικός αγώνας, διότι οι άνθρωποι κερδίζουν την πρωτόδικα, την δικαστική αυτή διαμάχη, και μπορούν και επιστρέφουν το ποσό του φόρου που είχαν ήδη καταβάλει. Το ελληνικό δημόσιο, σωστά βέβαια κινούμενο και αυτό, πηγαίνει στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο, και εκεί δικαιώνεται πλέον το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, ζητείται από τους εργαζόμενους όχι μόνο να καταβάλουν τους φόρους που τους επιβλήθηκαν, αλλά εκεί πάνω σε αυτούς τους φόρους υπολογίζονται και πρόσθετοι φόροι ως ποινή όμως, σαν να μην είχαν ποτέ υποβάλει αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν ποτέ ας πούμε καταβάλει το φόρο που τους αναλογούσε. Αυτό έγινε με έναν τρόπο που ήταν πέρα από κάθε λογική, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε μία νομοθεσία του 1997 με μία προσάυξηση 174% και για χρονική περίοδο που αρχίζει και υπολογίζεται από το 2002 και όχι από το 2010 που βγήκε η απόφαση του εφετείου που ουσιαστικά τους ανάγκαζε να καταβάλουν και το φόρο και τον πρόσθετο φόρο. Έρχεται λοιπόν σήμερα, μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν και μετά από την προσπάθεια να κατανοήσει και το Υπουργείο το πόσο άστοχη ήταν αυτή η ενέργεια, έρχεται απόφαση του Υπουργού και λέει επιβάλλεται 60% προσάυξηση με βάση νόμο νεότερο του 2010, και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι το χρονικό διάστημα που θα υπολογίζεται για την καταβολή των πρόσθετων φόρων να μην είναι το 2002 αλλά το 2010. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολύ σημαντική μείωση του ποσού που έχει να επιστραφεί. Παρόλα αυτά όμως, επειδή μιλάμε για ποσά που πια δεν υπάρχουν στα ελληνικά νοικοκυριά για να καταβληθούν, γίνεται μια νομοθετική πια πρωτοβουλία να μπουν σε μια ρύθμιση τέτοια, ώστε να μπορέσει και το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει αυτά που οφείλουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και οι ίδιοι να ανταποκριθούν.